θετικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους τομείς η κυβέρνηση να πει: παιδιά, έκανα. Ένα, δύο, τρία. Σε αυτόν τον τομέα έκανα τούτο. Στον άλλο τομέα έκανα το άλλο. Στον παραδίπλα τομέα ρύθμισα εκείνο εκεί το ζήτημα που έμενε 300 χρόνια μη ρυθμισμένο κτλ. Στην πράξη, πρακτικά πράγματα που να αλλάζουν τη ζωή των πολιτών. Διότι τα υπόλοιπα, τα γενικώς θεωρητικά και των συζητήσεων των πολιτικών και των αντιπαραθέσεων, καλά είναι, χρειαζόμενα, αλλά δεν έχουν αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών. Δηλαδή, ο άνεργος ψάχνει το δικό του. Ο άνθρωπος που έχει χαμηλή σύνταξη, πολύ χαμηλό εισόδημα, αυτός που περιμένει από εσάς, ας πούμε, ως κοινωνικής αλληλεγγύης. Πού είναι το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης? Ακούω τη Νέα Δημοκρατία σας λέει: αυτά που δίνει η κυβέρνηση μπροστά σε αυτά που δώσαμε εμείς την περίοδο που ήμασταν εμείς κυβέρνηση, ψίχουλα. Κύριε Λυριτζή, σήμερα πράγματι είναι μια μέρα αναστοχασμού για μας. Αναστοχασμό σημαίνει κριτική, αξιολόγηση πράγματι των πράξεών μας και πρόγραμμα για το πώς προχωράμε. Άρα δεν είναι ούτε μέρες πανηγυρισμών, γιατί δεν μπορείς να πανηγυρίζεις όταν η κοινωνία έχει μεγάλα προβλήματα. Εκείνο που μπορούμε να πούμε και τουλάχιστον δεν στο δικό μου τομέα, ερώτημα. Το ερώτημα είναι αν είναι θετική η διαδρομή σας μέχρι τώρα. Ακούστε, θα απαντήσω. Αυτό πρέπει ξέρετε να ότι εγώ δεν υπεκφεύγω. Δεν υπάρχουν ναι ή όχι, θετική ή όχι. Θετική μπορεί να είναι η διαδρομή όταν οι πολίτες το εισπράττουν ως μια θετική διαδρομή σαν την καθημερινότητά τους που αλλάζει ή όχι. Εκείνο που ξέρω εγώ τουλάχιστον τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ότι αυτά που προσπαθούμε και στο κοινωνικό κράτος, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, είναι ο αγώνας που δίνουμε υπεραδυνάτων. Υπεραδυνάτων. Τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι που έχουν σήμερα πρόσβαση ελεύθερη είναι υπεραδυνάτων. Το 1 εκατομμύριο περίπου, 800.000 περιμένουμε ότι θα μπουν στο ΚΕΑ την επόμενη Τετάρτη. Τώρα, πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Συνέχεια. Θα τα πούμε αναλυτικά, αλλά και απλώς μια και αθροίζουμε. Να βγάλετε ένα θετικό αποτύπωμα σε κάτι που είναι μέχρι τώρα, τουλάχιστον όπως λένε όλες οι αναλύσεις, παντελώς τελείως αρνητικό. Πού σας τα βγάζω, για μισό λεπτό. Λέτε για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Ναι. Σε αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους έχετε ρίξει στο κεφάλι ένα καροφόρος. Τώρα προχθές. Για μισό λεπτό. Πώς κύριε... μισό λεπτό. Πάει να ψωνίσει, πάρε ένα ΦΠΑ. Πάει να τηλεφωνήσει, πάρε ένα ΦΠΑ. Πάρε ένα φόρο. Πάει να δει τηλεόραση, πάρε ένα φόρο. Πάει να καπνίσει, πάρε ένα φόρο. Αν είναι να μας, να μ' αφήσετε να πω όχι, κάτι, αλλά θα μ' αφήσετε. Ή αλλιώς θα πείτε αυτά που λέτε κάθε μέρα. Εξάλλου, τα καθημερινά νομίζω. Που τρομοκρατούν τον λαό. Γιατί από το χάραμα. Ψέματα είναι, κυρία, είσαστε αποτείο. Μεγάλοι τρομοκράτες. Είμαστε τρομοκράτες, εντάξει, αλλά το δεν λέμε ψέματα εμείς. Με ευχάριστο τρόπο, σας το λέω. Λέμε λοιπόν, ψέματα. Ακούστε με, είναι, ψέματα, είναι πάντα η ερμηνεία που μπορείς να δώσεις κάθε φορά με το μισογεμάτο και το μισοάδιο ποτήρι. Εγώ θέλω να είμαι ακριβής, τουλάχιστον στον τομέα που ξέρω. Και σε αυτό το τομέα που ξέρω, λοιπόν, είναι ο τομέας όπου από τη μια για πρώτη φορά δημιουργεί πανελλαδικό δίχτυ, μικρό δίχτυ, αδύνατο δίχτυ, πέστε ό,τι θέλετε, αλλά δίχτυ πανελλαδικό ασφάλειας, ώστε όποιος πέφτει στην ακραία φτώχεια τους τελευταίους 6 μήνες να ξέρει ότι μπορεί να πάρει ένα μικρό επίδομα. Μα μεγαλώνει γι' αυτό αυτή κατηγορία, και το είπαμε. Υπουργέ. Όχι, δεν μεγαλώνει. Έχετε διευρύνει την κατηγορία όχι, αυτή, κύριε Υπουργέ. Όπως και στην ανεργία, κύριε, όπως και στην ανεργία, κύριε Οικονόμου, μειώθηκαν τα ποσοστά και το ξέρετε καλά. Μέσα σε 2 χρόνια διακυβέρνηση μειώσαμε τα ποσοστά για πρώτη μοιράσαμε φορά. Μοιράσαμε τη φτώχεια μας. Για... Τι μειώθηκαν αφήστε τα ποσοστά. Με... Η μία θέση έγινε να 3. Μην πετάτε εσείς που είσαστε και ποδοσφαιρό. Φιλί, την μπάλα έξω από την εξέδρα, στην εξέδρα. Μέσα γιατί τι λέω εγώ τώρα, μιλάω αν τη μειώσαμε ή όχι. Α, εσείς μου λέτε κάτι άλλο. Λέω, ξεκινήσαμε με 27%, την έχουμε φτάσει 22,2. Είναι καλά. Όχι βέβαια, δεν είναι καλά, γι' αυτό και δεν πανηγυρίζουμε. Είναι καλά, αλλά μην πούμε κιόλας ότι την αυξήσαμε, όχι, αλλά να γιατί όμως αυτό την, είναι την υπουργό... το ανάποδη όψη. Να ρωτήσω αυτό όμως την Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ναι. Εάν είναι στην κατεύθυνση που θα ήθελε, εγώ θα το πω όπως το λέτε, με ταξικό πρόσημο, να χάνετε μία θέση δουλειάς των 1.000 ευρώ και να φτιάχνετε 2 θέσεις δουλειάς των 400. Είμαστε κατά των ελαστικών σχέσεων εργασίας και δίνουμε τον υπέρτατο αγώνα με την Υπουργό μας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κάνει τα πάντα και στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και με τους θεσμούς, υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες είναι οι μόνες. Και δεν τις καταργήσαμε εμείς τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες μπορεί να εξασφαλίσουν πραγματικές βιώσιμες θέσεις εργασίας και αμοιβής. Ωραία, αυτό που φτιάχνετε τι είναι τώρα το δίκτυο?
Τι θα είναι? Πω, θα πω. Και γιατί βοηθάει? Θα πω. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση. Εγώ πραγματικά έχω και τις διατύπωσα πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το πώς αυτό το δίχτυ θα είναι ασφάλειας και δεν θα γίνει δίχτυ του ψαρά. Δηλαδή εκλοβισμός. Εκλοβισμός στη φτώχεια. Το είπα πολλές φορές και στην Ευρώπη. Κύριοι, όταν έχουμε τρεις παράγοντες, οι οποίοι είναι τρομακτικοί, αυξημένη ανεργία, αυξημένους δείκτες φτώχειας κτλ., είναι μεγάλο πρόβλημα το πώς δημιουργείς το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αυτό που λέγανε, ή αυτό που λέμε εμείς ΚΕΑ, δηλαδή κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Και γιατί το λέμε έτσι? Γιατί ούτε εγγυημένο είναι, ούτε ελάχιστο είναι, τίποτα. Και ίδια η Ευρώπη δεν τα κάνει πια αυτά. Λοιπόν, με τρεις παράγοντες προσπαθούμε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το επιδοματικό. Ωραία. Το δεύτερο είναι οι υπηρεσίες. Κύριε οικονόμου, αν δεν υπάρχουν υπηρεσίες, αυτά τα ελάχιστα χρήματα εξανεμίζονται. Και το τρίτο είναι το 10% των άνεργων δικαιούχων. Είμαστε υποχρεωμένοι, δεσμευόμαστε ότι μέσα στο 17 θα τους βρούμε εργασία. Διότι το αν 10%? Το 10%. Των άνεργων δικαιούχων του ΚΕΑ. Ο κάθε δικαιοκοπητικό. Ότι δηλαδή δικαία δεν θα παραμείνει στο ΚΕΑ, αλλά θα βρει δουλειά. Γιατί εμάς, ποιο είναι το πρόβλημά μας, όταν σας είπα πριν για το δίχτυ του ψαρά που εγκλωβίζει στη φτώχεια. Να μην μείνουν εκεί, λέτε. Είναι να μην μείνουν εκεί. Και όταν τα ποσοστά της ανεργίας είναι τεράστια, κινδυνεύουν να μείνουν εκεί. Ναι. Άρα, γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι ακούνε αυτά που λέμε, ακόμη και οι πιο κακόπιστοι εκ των δανειστών. Τα ακούνε αυτά που λέμε, γιατί πλέον έχουμε πολύ επίσημα στοιχεία και σοβαρές μελέτες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, λέει κανείς, ωραία, φτιάχνετε λοιπόν αυτό το δίχτυ για τα μίνιμουμ. Πολύ ωραία. Στο ευρύτερο περιβάλλον όμως, αυτός ο κόσμος και αυτός και ο κόσμος που είναι εκτός του δικτύου, σπρώχνεται προς το δίχτυ. Και για την παραμονή του ή για να ενταχθεί. Γιατί? Γιατί διαμορφώνεται με α, γ και με ε. Ένα περιβάλλον, λόγω της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζεται, από το πρόγραμμα, το πρόγραμμα από το πρόγραμμα, αλλά το εφαρμόζεται. Το οποίο προς τα εκεί οδηγεί. Γιατί? Αυξημένη άμεση φόρη. Αυξημένη έμεση φόρη, πάρα πολύ αυξημένη έμεση φόρη. Αυξημένες εισφορές σε έναν κόσμο και από τα σχετικά, όχι πολύ χαμηλά είναι η αλήθεια, αλλά από ένα επίπεδο και πάνω, πάνω από τις 10-12.000 δηλαδή, καταλήγει. Αν δείτε τα στοιχεία σήμερα που έχουν κυρίως οικονομικές εφημερίδες, το 75%. Το 75% είναι κάτω από το χιλιάρικο ως μηνιαίο εισόδημα. Αυτός ο κόσμος λοιπόν δεν βλέπει να διαμορφώνεται ένα διαφορετικό περιβάλλον που θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεφύγει από αυτό που λέτε εσείς. Βλέπει ένα περιβάλλον που το σμπρώχνει προς τα εκεί. Άρα τι να την κάνω τη μήνυ προσπάθεια. Καλή χρυσή και μπράβο και οργανωμένο πρέπει να είναι και τους πιο αδύναμους ακόμα περισσότερο. Αλλά το θέμα είναι ότι το ευρύτερο περιβάλλον δεν βοηθάει στο να ξεφύγεις, κύριε Φωτίου. Και απαιτούνται και μέτρα πρόσθετα. Αυτό είναι το κακό. Όχι, όχι. Αντίθετα, εγώ δεν έχω αυτή την άποψη και θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή και ήδη τα πρώτα βήματα φαίνονται, κύριε Λυρτζή, εσείς προσωπικά, λέγατε, νομίζω, ότι αυτό που κάναμε με τους χαμηλούς συνταξιούχους, τα 630 εκατομμύρια που δώσαμε στους χαμηλούς συνταξιούχους και που ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε με τίποτα να τα δώσουμε. Διότι 13η σύνταξη, λέτε. Φοβόταν. Δεν, δεν είπα 13η σύνταξη. Α, είμαι πολύ προσεκτική. Εσείς δεν το είπατε. Όχι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από το 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχοι, οι 500.000 αυτό που θα πάρουν ισοδυναμεί με 13η σύνταξη. Μες. Και αυτό λέμε, εξακολουθούμε να λέμε. Όλα τα άλλα είναι παραφιλολογία. Άρα, όταν λοιπόν είπαμε ότι 630 εκατομμύρια θα είχαμε επιπλέον των στόχων πλεόνασμα, απεδείχθη. Τι απεδείχθη χθες? Ότι είναι 4,4 πιάσαμε 4,4 δις έναντι 2 δις που είχαμε για πρωτογενές πλεόνασμα πέρυσι. Αυτό. Ακούστε, βεβαίως είναι θετικό. Μα έχετε διαλύσει την κοινωνία με την υπερφορολόγηση, κύριε Υπουργέ. Όχι, κύριε οικονόμου. Να λάβετε υπόψη. Πώς όχι? Μα τι να κάνω, να συμφωνήσω μαζί σας, δεν και καλά πρωί πρωί. Όχι, είναι πραγματικό, δεν λέω να συμφωνήσετε μαζί μου. Έχετε υπερφορολογήσει ό,τι κυκλοφορεί. Να πω τα επιχειρήματά μου. Να τα πείτε, αλλά να λέμε και πραγματικότητα. Να πω τα επιχειρήματά μου για να ακουστούν. Λοιπόν, είπα ότι αυτό λοιπόν που λέμε εμείς και που κάνουμε είναι πρώτον να τελειώνουμε γρήγορα με την αξιολόγηση.
Έχουμε επιβεβαιωθεί σε αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης. Δεν πρόκειται να πιάσετε ούτε τα μέτρα για το βραχυπρόθεσμο χρέος, γιατί κάνατε αυτή την φοβερή κίνηση να τα δώσετε τα χρήματα στους συνταξιούχους. Ναι. Διαψεύστηκε. Δεν βλέπω σήμερα πρωί τα μίντια. Μα στείλατε επιστολή μετανοίας, κύριε Υπουργέ. Τι θα πει μετανοίας. Τι συγγνώμη. Κανένα. Γίναμε ρεζίλοι. Πώς κανένα. Αφήστε τα ρεζιλίκια, αφήστε τα ρεζιλίκια και να δούμε αν ωφελείται η χώρα ή όχι. Ρεζιλίκια, ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν ο τελευταίος ουραγός και όταν πηγαίναμε στην Ευρώπη μας βρίζανε. Σήμερα έχουμε αξιοπρέπεια στην Ευρώπη. Εγώ την Κυριακή ήμουνα με την υπουργό μου στις Βρυξέλλες και έπρεπε να δείτε. Δεν μπορείτε την αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ. Κάνετε λάθος. Μήνα σε μήνα. Και, τώρα μας έχουν πατήσει στο λαιμό πια. Ακούστε, κύριε. Πάρ' το ή άστο. Ναι, αλλά και σήμερα που θα έπρεπε να λέτε. Βρε, κάπως είχαν δίκιο όταν λέγανε ότι θα μπούμε στα μέτρα για το βραχυπρόθεσμο χρέος. Αυτό λέτε. Τι να τα κάνω τα μέτρα αυτά. Τι να τα κάνω αυτά τα μέτρα, κύριε Υπουργέ. Θετικό είναι. Το σήμερα τι λέει. Ελπίζω να ρωτήσετε και τον κύριο Μητσοτάκη αν διαψεύστηκε ή όχι, κύριε Υπουργέ. Αφήστε το Μητσοτάκη. Εσείς με εσάς μιλάμε τώρα. Τι λέω λοιπόν τώρα με μένα. Με μένα λοιπόν λέω. Ότι όπως διαψεύδονται βήμα στο βήμα όλες οι κασάνδρες των μίντια, θα διαψευστείτε και στη δεύτερη αξιολόγηση. Ο κόφτης, περί αυτού πρόκειται, δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Όχι βεβαίως. Πώς όχι. Αφού το λέμε κατηγορηματικά. Και οι ξένοι σας λένε πάρτε. Δεν... Εσείς λέτε θα πάρετε. Και είμαστε σε μια σύγκρουση. Εγώ, εσείς λέτε, κύριε Οικονόμου. Σας ρωτάω αν θα πάρετε. Δεν λέω θα πάρετε. Ρωτάω θα πάρετε νέα μέτρα. Κύριε Γιατί μας πιέζουν οι δανειστές σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι εγώ λέω ότι δεν θα πάρουμε. Ωραία. Και θα πρέπει να με ξανακαλέσετε όταν δεν θα πάρουμε ή θα πάρουμε για να έχω διαψευστεί εγώ ή εσείς. Μάλιστα. Παρόλο που και τότε θα μου λέτε δεν είναι αυτό το πρόβλημα, όπως μου είπατε τώρα και για το χρέος. Μισό λεπτό. Τότε γιατί δεν κλείνουμε την αξιολόγηση. Βεβαίως. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Λυριτζή, ότι η. Οι δανειστές διαφωνούν, έχουν δύο τάσεις. Δεν την κλείνουμε γιατί διαφωνούν αυτοί, ή δεν την κλείνουμε γιατί διαφωνούμε εμείς με αυτά που μας ζητάνε. Ακούστε ένα πράγμα. Οι δανειστές έχουν μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ τους. Μεταξύ δουνουτού και το ξέρει όλος ο λαός πια, γιατί εμείς η διαφορά μας και από τους προηγούμενους. Δεν σας έχουν εμπιστοσύνη, κύριε Υπουργέ. Εσείς δεν μας έχετε εμπιστοσύνη. Να σας πω ένα πράγμα. Εσείς τι είσαστε. Θεσμικό πρόβλημα τεράστιο στην Ελλάδα. Εσείς τι είσαστε, γραφείο τύπου του Ντάισεμπλουμ. Αν μου έχετε εμπιστοσύνη. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Οικονόμου, ότι αυτός ο λαός με όλα αυτά που τραβάει όλα αυτά τα χρόνια πιστεύω ότι εξακολουθεί να μας έχει εμπιστοσύνη. Δεν προκύπτει αυτό που λέτε από πουθενά. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στον κρεμό, κύριε Υπουργέ. Στον κρεμό σας δείχνουν δημοσκοπήσεις. Κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνω λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις. Ακούστε. Άλλο αν τις εμπιστεύεστε ή όχι. Ακούστε. Αλλά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό που σας λέω εγώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να το εγώ σας λέω λοιπόν το εξής. Τα ίδια χαρτιά ότι διαβάζουμε. Ότι όταν στο τέλος της τετραετίας θα έρθει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, τότε θα φτάσουμε, κύριε Οικονόμου. Εδώ δεν μας είχατε ότι θα φτάσουμε ούτε τρεις μήνες μετά που εκλεγήκαμε. Και σήμερα συμπληρώνουμε δύο χρόνια. Και συμπληρώνουμε δύο χρόνια χωρίς ούτε να. Χωρίς μίντια να μας υποστηρίζουν πουθενά. Αντίθετα να είναι εναντίον μας. Όχι, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Χωρίς. 9 στα 10 μίντια μαζί σας είναι. Σας το λέω εγώ. Χωρίς τα συνδικάτα κοντά μας. Χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση κοντά μας. Χωρίς όλο το σκληρό πυρήνα του κράτους κοντά μας. Λοιπόν, με αυτό είναι μνημόνιο, με φόρους σε ό,τι κυκλοφορεί. Αυτό πρέπει να το πείτε αυτό όμως. Το ότι λοιπόν με αυτά τα δεν εμείς συνεχίζουμε να είμαστε στην κυβέρνηση και να προσπαθούμε. Να ρωτήσω κάτι σημαίνει για τον ελληνικό λαό. Εγώ, αυτό λάβετε το υπόψη σας. Αυτό σχεδιασμό. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή τη κυβέρνηση. Γιατί κλείσατε το 2 χρόνια για την κυβέρνηση παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχοντα ψηφίσει απίστευτα μέτρα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Και συγχρόνω έχοντα ψηφίσει μεγάλα μέτρα. Δεν κάνω για αυτό που λέτε για την κυβέρνηση. Υπέρ αδυνάτων. Υπέρ αδυνάτων. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Και επιμένω σε αυτό. Επειδή είμαστε σε αυτή την περίοδο η κυβέρνηση. Έλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έπρεπε να έχει κλείσει από το Δεκέμβρη η αξιολόγηση. Ήθελε να κλείσει από την αξιολόγηση και ότι όσο καθυστερεί είναι τόσο χειρότερο. Μάλιστα. Ρωτώ, εάν από την πλευρά των εταίρων επιμείνουν στη λήψη τώρα, και υπογραμμίζω τη λέξη τώρα, νομοθετικά δηλαδή, μέτρων που να καλύπτουν πιθανά προβλήματα μετά το 18, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το αποδεχτεί προκειμένου να κλείσει και αν δεν το αποδεχτεί, τι θα κάνει.
Είναι πάλι η γνωστή συζήτηση των υποθέσεων. Δεν υπάρχει άλλο και τρόπος. Και δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση των υποθέσεων. Έτσι διότι αντί να λέμε αυτά που κάνουμε, οι οποίες δεν είναι υποθέσεις, αλλά είναι πραγματικότητες. Λέμε τις περιβόητες υποθέσεις. Να σας πω και κάτι άλλο που κάνουμε. Αυτές τις μέρες σχεδιάζουμε την επέκταση των σχολικών γευμάτων. Τα σχολικά γεύματα. Να στο πρωθυπουργό σα, πάλι... το ακούσαμε. Θετικό. Το έχουμε χαρακτηρίσει θετικό ή πάντες. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα, κύριε οικονόμου. Και πάμε τώρα στις υποθέσεις εργασίας. Όχι, κύριε Υπουργέ, μα δεν θα είναι υπόθεση εργασίας. Λοιπόν, να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ολόκληρη η κυβέρνηση κρατάει την αναπνοή της για το αν θα κλείσει η. Εγώ νομίζω ότι την κρατάει η αντιπολίτευση, την αναπνοή της και τα μίντια, διότι ελπίζουν ότι θα χάσουμε σε αυτό το τομέα. Σας λέω, δεν θα χάσουμε σε αυτό το τομέα. Και θα διαψευστείτε άλλη μια φορά. Διότι αυτό που θέλω να πω για τα σχολικά γεύματα. Εδώ επενδύσατε, κυρία Υπουργέ, είναι ότι 72.000... σε μια εξεταστική, την οποία ούτε αυτή δεν μπόρεσε να βγάλετε εις πέρας. Α, και έρχεται τώρα θα έρθω και στην εξεταστική. Ο κύριος Καμένος και λέει ότι μπαίνει ένα χέρι, το βλέπετε το χέρι έτσι, και βάζει και βγάζει πράγματα στο πόρισμα. Αυτό πώς το σχολιάζετε. Τώρα, μισό λεπτό για τα 72.000 παιδιά, εφέτος θα παίρνουν κάθε μέρα ένα σχολικό γεύμα στο σχολείο. Όλα τα παιδιά. Όχι μόνο αυτά που είναι μες στην τάξη, μες στο σχολείο, τα πιο αδύνατα, γιατί για μας αυτό είναι και εκπαιδευτική πολιτική. Όπως τρώνε τα παιδιά λοιπόν στα καλά ιδιωτικά σχολεία, θα τρώνε σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι το 1/3 του σχολικού πληθυσμού των σχολείων να καλυφθεί από τα σχολικά γεύματα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κρίση. Και επειδή το κάναμε πειραματικά επέρυσι στο πέραμα, σας λέω, ότι τα αποτελέσματα από τις έρευνες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που έκανε εκ των υστέρων είναι ότι είχαμε αύξηση στην επίδοση των παιδιών. Ναι. Το κλασικό νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Για λάβετε το υπόψη σας λοιπόν στο τι πρέπει να κάνουμε για τη νέα γενιά. Θα μας απαντήσετε και στα αρνητικά που σας ρωτάμε, γιατί απαντάτε στα εύκολα μόνο. Λέτε αυτά που θέλετε. Σας ρώτησα για την εξεταστική επιτροπή. Τώρα λοιπόν για την εξεταστική. Μιλάει για χέρι αόρατο που μπαίνει και προς τα φερή. Καταβούληση, ό,τι θέλει στο πόρισμα. Τι λέτε γι' αυτό. Θα πω τι είναι το πόρισμα και τι είναι η εξεταστική και τι απέδειξε. Τρία πράγματα. Τι απέδειξε. Πρώτον, ότι δενόντουσαν θαλασσοδάνεια από τους συγκεκριμένους τραπεζίτες, διορισμένους. Από συγκεκριμένους λοιπόν τραπεζίτες δινόντουσαν θαλασσοδάνεια στα κόμματα, με αποτέλεσμα 211 εκατομμύρια χρωστά η Νέα Δημοκρατία και 199 το ΠΑΣΟΚ, μη εξυπηρετήσιμα. Τα ίδια κάνατε και εσείς. Με τον ίδιο νόμο πήρατε και εσείς δάνεια. Αφήστε με μία κουβέντα να την πω μόνη μου και μετά πάνω μου, κύριε οικονόμου. Ένα-ένα. Δεύτερον, τι απέδειξε. Απέδειξε ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια από τα δάνεια αυτά ρυθμίστηκαν λόγω της εξεταστικής, όπως ο κύριος Κασχανίων του κυρίου Μητσοτάκη. Μα αυτός μας λέει για αλήθειες και για καθαρά χέρια. Τι καθαρά χέρια που πήρε ένα δάνειο, δεν το εξυπηρετούσε. Όχι, δεν θα μου υπαγορέψετε και τι θα πω. Όχι, περιμένετε να έκανα. Πω αυτά που θέλω. Εντάξει, παρακαλώ. Και μετά λέτε αυτά που θέλετε. Αλλά αυτό που θέλω είναι ότι εδώ υπάρχει, ας πούμε, μια ιστορία ότι αν έκανε τίποτα αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Σας λέω. Έκανε λοιπόν ότι αναγκάστηκαν κάποιοι, ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνει μια ρύθμιση. Σκανδαλώδη. Δεν μας νοιάζει. Έκανε όμως μια ρύθμιση για κάποια χρήματα που δεν εξυπηρετούσε 11 χρόνια. 11 χρόνια. Τώρα, κύριε Λυριτζή, τι καταλαβαίνει ο κύριε οικονόμου, τι καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Ότι δεν βγάλατε κανένα συμπέρασμα. Καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ότι κάποιος σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε στον τραπεζίτη. Μισό λεπτό. Κάποιος σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε στον τραπεζίτη. Κάνε λοιπόν, δώσε αυτό το θαλασσοδάνειο χωρίς καμία εγγύηση. Μισό λεπτό. Και δώσε την εγγύηση στη χρηματοδότηση στην κρατική. Αυτό το καταλαβαίνει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε η εξεταστική είναι η αφετηρία. Τώρα η δικαιοσύνη που θα πάει σε ανάκριση. Για το και χέρι πιο θα μα πείτε, για το χέρι αυτό που έμπαινε και έβαζε και έβγαζε πράγματα στο πόρισμα. Το κατέθεσε το κατήγγειλο ο κύριος Καμένος. Είναι σοβαρή καταγγελία. Αυτό φαντάζομαι ότι θα το ρωτήσει τον κύριο Καμένο. Εμένα με φέρατε εδώ για να σας πω τις απόψεις μου και σας τις λέω. Κύριε Φωτίου, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Η κυβέρνηση, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αναφέρθηκε σε ένα τρίγωνο της διαπλοκής ανάμεσα και απεδείχθη. Μισό λεπτό. Ανάμεσα στην πολιτική εξουσία. Και απεδείχθη περί τράπεζας. Θα μας πείτε. Και εγώ μιλάω λίγο πάνω σας για να δείτε πόσο βασανιστικό είναι όταν μιλάτε πάνω μου. Μια χαρά είναι να συζητάμε, δεν με πειράζει. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση
άνοιξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που αφορά και σε ένα περιβάλλον και στην έρευνα αυτού του, τον έλεγχο αυτού του περιβάλλοντος. Και είπε, το τρίγωνο έχει μίντια, μάλιστα, τράπεζες, μάλιστα, και πολιτική πολιτικό προσωπικό. Εξουσία, μάλιστα. Βέβαια. Και η κατάληξη για την κυβέρνηση είναι στη δικαιοσύνη, μίντια και τράπεζες, λέξη για το πολιτικό σύστημα. Βεβαίως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν βρέθηκαν ποινικές ευθύνες. Πού το τριγώνω. Μισό λεπτό. Μία κορυφή, η κρυφή πλευρά αυτή του πολιτικού. Διότι αν άλλο σήκωνε το τηλέφωνο, εγώ μπορεί να πιστεύω ότι το σήκωνε το τηλέφωνο. Σας λέω. Λοιπόν, εάν αυτό πιστεύει και ο ελληνικός λαός. Είναι άλλο τι πιστεύω, άλλο τι αποδεικνύεται. Ναι. Αν ο άλλος σήκωνε το τηλέφωνο παρανόμως και έδινε εντολή για δάνειο, πρέπει να το στείλετε στον εισαγγελέα. Κάντε λοιπόν προανακριτική στη Βουλή. Γιατί δεν κάνετε προανακριτική. Θα αποδεικνιότανε εάν μέσα από αυτή την εξεταστική κάποιος από τους τραπεζίτες ή κάποιος από τα μίντια, καναλάκης ή οτιδήποτε, έλεγε, εγώ ξέρω ότι το τάδε πολιτικός πήρε τον τραπεζίτη. Ή ο τραπεζίτης έλεγε, εγώ ξέρω ότι πήρα αυτό το τηλεφώνημα. Αυτό δεν ελέγχθη. Ναι, αλλά εσάς την κυβέρνηση έχετε στοιχεία στα χέρια σας. Όχι, δεν υπάρχει. Ολόκληρες τα στοιχεία 9 μηνών και δεν βγήκε κανένα στοιχείο. Γι' αυτό λέω, γιατί το πόρισμα είναι η αρχή. Το είπε. Κύριε σας έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Περιμένετε, αφήστε τις δύσκολες θέσεις. Εγώ δεν μπαίνω σε δύσκολη θέση. Μην ανησυχείτε. Γιατί λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Δεν είμαι σε δύσκολη θέση. Έχετε αποδείξει ότι υπήρχε τρίγωνο διαπλοκής. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό είναι κοινή λογική. Όχι, κυρία Υπουργέ. Από μόνοι τους οι τραπεζίτες δίνανε θαλασσοδάνεια κόντρα. Αυτό είναι η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κοινή λογική. Είναι η ρητορική σας. Εσείς αυτό λέτε στον ελληνικό λαό. Τι να κάνουμε, υπήρχαν μερικοί τραπεζίτες που ήταν τρελοί. Δίνανε από μόνοι τους, χωρίς εγγυήσεις των τραπεζών τους, θαλασσοδάνεια στα κόμματα και στα μίντια. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς αυτή τη χώρα. Λοιπόν, στείλτε το σε δικαιοσύνη, λοιπόν. Τώρα, κάντε προανακριτική στη Βουλή. Στοιχεία, ή δεν κάνετε προανακριτική στη Βουλή. Στοιχεία, με κύριε, τι στοιχεία να κάνουν, ρε Βασίλη, κύριε, προανακριτική. Κύριε, εγώ ρωτάω την λέω, ναι. Στοιχεία με ονοματεπώνυμο δεν προέκυψαν. Έτσι, αυτά πείτε όμως το, λοιπόν, τώρα μιλάτε θα σωστά. Προκύψουν. Έτσι. Με συγχωρείτε. Τι είπα, δεν λέω σωστά. Είπα ότι το πόρισμα είναι η αφετηρία. Αν νομίζετε ότι εδώ τελειώνει, απατάστε. Εδώ ξεκινάει. Εγώ φοβάμαι μήπως υπάρχει το κλασικό κομπρεμί στο πολιτικό σύστημα. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη του κουκουλώματος. Πράγματι, έχω εμπιστοσύνη ότι μέσα από την δικαστική ανακριτική διαδικασία θα προκύψουν αυτές και οι ενδείξεις και οι αποδείξεις. Εκλογές βλέπετε, κύριε Υπουργέ. Μπροστά μας υπάρχει αυτό το σενάριο, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν το κλείνει σήμερα στη συνέντευξη που δίνει στην εφημερίδα των συντακτών. Πού το καταλάβατε. Διαβάστε τη συνέντευξη, το καταλάβετε κι εσείς. Τι που το καταλάβετε, τώρα, διαβάστε τη συνέντευξη. Δηλαδή είστε, καταλαβαίνω είστε ότι το έχει ζεστό κι αυτό. Τα πάντα, μισό λεπτό. Γι' αυτό, αυτό ρώτησα από την αρχή. Άρα τα ψηφίσετε αυτό όλα. Σημαίνει. Μα τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Άλλη σημαίνει. Μια άλλη. Μα εσείς καταλάβατε ότι όλο αυτόν τον καιρό, δύο χρόνια τώρα, με όλο τον αγώνα που δίνουμε, τον δίνουμε για να αφήσουμε στα χέρια του, πάλι το λαό στα χέρια του παλιού καθεστημένου που απλά άλλαξε την προβιά του. Τι νομίζετε δηλαδή. Όχι, άρα η ερώτηση αυτό λοιπόν παραμένει. Που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε και το οποίο το κάνουμε και σας είπα πριν, με πόσο δύσκολες και μοναδικές στο διεθνές στερέωμα συνθήκες, μοναδικές. Αυτό είναι η υπόσχεση που δώσαμε στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό σας είπα. Επομένως. Το λέτε. Εσείς τώρα αυτό καταλάβετε. Είστε ικανοί να τα ψηφίσετε είμαστε όλα, αυτό δηλαδή, καταλαβαίνω. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι που συνήθισαν στην εξουσία, ήμασταν 100 χρόνια στην εξουσία. Μάλιστα. Γεννηθήκαμε με οικογένειες από οικογένειες πολιτικών και πάμε. Ζήσαμε μέσα από το πολιτικό σύστημα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που βρίσκονται σήμερα και εγώ προσωπικά δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. Μάλιστα. Σοβαρά τα λέτε αυτά. Κλείνουμε, εμείς κύριε, θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015 στον ελληνικό λαό. Θα τον βγάλουμε από τα μνημόνια. Μάλιστα. Ότι θα καταφέρουμε να αντιστρέψουμε την οικονομία και τις επενδύσεις και γι' αυτό, αυτό τον σκοπό θα τον υπηρετήσουμε με όλο, με όλες μας τις δυνάμεις και όλο το πάθος που από πανέκαθεν είχε Μάλιστα. η αριστερά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτίου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.